παιδιά, στο σημερινό βίντεο του Fortnite θα μιλήσουμε για το νέο game mode που μπήκε στο παιχνίδι με τη Season 7, το οποίο ονομάζεται Creative Mode. Το Creative Mode είναι ένα mode το οποίο στην ουσία σε βάζει σε έναν server, δικό σου server, και είναι ένα άδειο νησί το οποίο χτίζεις εσύ, βάζεις ό,τι θέλεις και λίγο πολύ όλα αυτά μένουν. Θα δείτε σε λίγο τι ακριβώς εννοώ, αλλά ναι. Τώρα το συγκεκριμένο mode είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο τα άτομα που έχουν Battle Pass. Όσοι δεν έχετε Battle Pass, θα σας ανοίξει το game mode αυτό στις 13 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου το έχουν μόνο τα άτομα που έχουν Battle Pass. Και λίγο πολύ αυτό, ναι, νομίζω ήρθε η ώρα να σας δείξω τι ακριβώς παίζει με αυτό το game mode. Ωραία λοιπόν. Με το που μπαίνεις, σε ξεκινάει εδώ πέρα, σε αυτό το νησί εδώ. Δεν είναι αυτό το νησί που χτίζεις, το νησί που χτίζεις είναι αλλού. Εδώ πέρα είναι το αρχικό lobby του παιχνιδιού. Μπαίνεις εδώ. Εδώ πέρα κανονικά σου βγάζει τα νησιά που έχουν φτιάξει οι φίλοι σου που έχεις στην Epic. Οι Epic φίλοι σου που έχεις. Εδώ δεν έχουν φτιάξει κανένα γιατί τώρα βγήκε το update σήμερα, οπότε προφανώς δεν έχει φτιάξει κανείς τίποτα. Και πάμε λοιπόν εδώ πέρα που είναι το δικό σου το νησί. Πατάς Set Rift Destination και όπως βλέπετε ο κάθε παίκτης έχει 4 νησιά, μπορεί να φτιάξει μέχρι 4 νησιά. Εγώ ξεκινάω από το νησί 1 και τα 4 είναι ίδια εμφανισιακά, δεν αλλάζει τίποτα. Μπαίνεις μέσα στο Rift και σε πάει στο νησί 1. Όπως βλέπετε είναι τέρμα άδειο νησί. Materials έχεις unlimited, τα περιόριστα. Αλλά τώρα βγάζει 0 γιατί πρέπει να σπάσεις κάτι για να θα δώσει. Εδώ, παπ, ρίχνεις μία. Ωραία. Τώρα τι παίζει. Καταρχάς έχουμε fly. Μπορείς να πετάξεις. Βλέπετε εδώ. Πετάς πάνω, πας κάτω. Ο λόγος που το έχουν αυτό είναι για να κινείσαι πιο γρήγορα. Και πέρα από αυτό, άμα θες να χτίσεις κάτι ψηλό, π.χ. ένα κάστρο, να μπορείς να πας μέχρι ψηλά για να μπορείς να χτίσεις. Κάτω βλέπετε έχει memory. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χτίσετε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει περιορισμός στο τι μπορείς να χτίσεις. Άμα καταστρέψεις τα δέντρα και τα πάντα θα πάει 0 προφανώς. Οπότε ναι. Και εδώ έχουμε το βασικό που από αυτό γίνονται όλα, το κινητό. Με αυτό κάνεις copy, μπορείς να πάρεις κάτι για να το κάνεις copy. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορώ να πάρω αυτό το δέντρο εγώ εδώ. Να το κάνω copy. Και να προσθέσω άλλο ένα δεύτερο δέντρο εδώ. Να το ξανακάνω copy. Εδώ. Ένα δέντρο εδώ. Εδώ. Καταλάβατε. Τώρα αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που έχεις. Μπορείς να πας στο inventory, άμα πας inventory εδώ πέρα. Έχει πάρα πολλά prefabs, πάρα πολλά prefabs. Βλέπετε εδώ έχει έτοιμα κτίρια που είναι στο παιχνίδι. Ας πούμε το clock tower, αυτό το apartment εδώ πέρα. Το γήπεδο του μπασκετάκι, αυτό το μπασκετάκι. Εδώ πέρα αυτή την κεραία. Έχει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν και τα galleries. Τα galleries είναι που έχει πάρα πολλά πράγματα μιας κατηγορίας. Ας πούμε εδώ έχει galleries με τείχους από apartment. Εδώ έχει gallery με τείχους από γραφείο και πατώματα από γραφείο. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα είναι από club. Αυτό είναι διάφορα πράγματα, καταλαβαίνετε. Έχει διάφορους τείχους, διάφορα πατώματα, κατηγορίες. Εγώ θα διαλέξω ας πούμε... μισό λεπτό να δω... Θα διαλέξω αυτό εδώ πέρα. Το που το κάνεις equip στο βγάζει κάτω στο inventory εδώ πέρα. Το βλέπετε εδώ. Είναι σαν αυτό που έχει το Porte Fort, το πετάς. Και σου σπονάρει αυτά εδώ. Τώρα με αυτά εδώ τι παίζει. Εδώ μπορείς να βγάλεις το κινητό και να κάνεις κάποια από αυτά copy. Δηλαδή ας πούμε να το πάρεις αυτό εδώ, το κάνεις copy και βάζεις ας πούμε εδώ πέρα pop εδώ. Ένα εδώ, ένα εδώ, σε τέτοιο στυλ. Και να αρχίζεις να χτίζεις τα χτίρια σου. Πας εδώ πάνω, βάζεις από πάνω, βάζεις πιο κάτω, πιο πάνω και άλλο, πιο πάνω και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο και πάει λέγοντας. Λίγο πολύ έτσι είναι αυτό. Έχει παράθυρο, όπως έχει διάφορες κατηγορίες. Έχει σκάλες και προφανώς μπορείς να χτίσεις και με αυτά τα materials, έτσι. Με αυτά εδώ ας πούμε. Εδώ παπ. Έτσι, τέτοιο στυλ. Αυτά που χτίζεις μένουν για πάντα καταρχάς από αυτό. Αν δεν τα σβήσεις ή δεν εξαφανίζονται, μπορείς να κάνεις reset το νησί, αλλά αν δεν τα σβήσεις δεν εξαφανίζονται. Πας εδώ, κάνεις delete άμα δεν τα θέλεις, άμα μετανιώσεις για κάτι. Ή αφού χτίσεις ό,τι χτίσεις, μπορεί να θες να διαγράψεις τα υπόλοιπα αυτά εδώ.
και τα σβήνεις με τον delete. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να σβήσεις και δέντρα, πατώματα που μπορεί να έχει, χτίρια κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς το pickaxe για να τα σπάς. Τα σπάς έτσι απλά. Εδώ, σπάμε αυτό, σπάμε αυτό, εδώ, εδώ, εδώ και αυτό. Να σπάσουμε και αυτό εδώ που χτίσαμε. Ωραία, τώρα τι άλλο έχουμε λοιπόν. Τώρα πέρα από αυτό, αν πάτε ξανά στο inventory, θα δείτε ότι έχει αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι διάφορα mini games φτιαγμένα από την Epic. Μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σας mini games, αλλά υπάρχουν και έτοιμα mini games. Bar of the Challenge κτλ. Πάμε στα devices τώρα. Εδώ τα devices είναι λίγο πολύ αναμενόμενο ότι έχει. Μπορείς να βάλεις κάποια από αυτά τα πράγματα κάτω. Να τα βάλεις, ας πούμε να κάνουμε equip αυτό εδώ. Βάζεις κάτω ένα πάτωμα, πάψα trap αυτό και έχεις το ελικόπτερο. Και πάει λέγοντας, δηλαδή έτσι, βάζεις έτσι traps, τα cards, ATK κτλ. Υπάρχουν αυτό που για να μετράει το score, αυτό είναι για όταν κάνεις κάποιο minigame. Και αυτά διαγράφονται όπως διαγράφονται και τα άλλα, δηλαδή με το κινητό, πατάς delete και σβήνει και αυτό το ίδιο. Ωραία. Τώρα έχουμε τα όπλα, τα οποία όπλα θα είναι σε chest. Δηλαδή με λίγα λόγια τα όπλα που λέει εδώ μπορείς να φτιάξεις ένα δικό σου chest και να σπονάρει αυτό ό,τι επιλέξεις εσύ. Έχει και consumables που μπορεί να βάλεις, μπορείς να βάζεις να σπονάρει minis, κάποιες από τις σφαίρες αυτές εδώ πέρα κτλ. Πας στο chest εδώ πέρα. Μισό, άρα δεν έχω βάλει τα items λοιπόν. Πατάς add to chest. Μισό εδώ, add to chest αυτό. Το scar. Και το combat SMG. Πας στο chest. Και όπως βλέπεις έχει αυτά που έχεις επιλέξει εσύ. Πατάς create llama ή create chest. Φτιάχνει το chest. Και με το που ανοίξεις το chest εδώ κάνεις search. Ντροπάρει τα items που έχεις επιλέξει εσύ. Και τα όπλα δεν σβηνώνται, απλά τα παίρνεις, τα ντροπάρεις κτλ. Θα φύγουν έτσι καλύτερα στο όπλα, άμα τα αφήσεις κάτω, δεν θα μείνουν δηλαδή. Τώρα πέρα από αυτό, άμα πας στα settings εδώ πέρα, My Island, μπορείς να φτιάξεις τα settings του νησιού. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, το game mode να είναι free play, να χτίζουν, να κάνουν ό,τι θέλουν τα άτομα, να είναι ελεύθερα, δηλαδή να μην είναι deathmatch φάση. Και εδώ υπάρχει το illumination, το οποίο μπορεί να σκοτώσει ένα τον άλλον. Εγώ το έχω free play, γιατί στο συγκεκριμένο νησί θέλω να χτίσω. Teams εδώ πέρα έχει free for all, ο καθένας για τον εαυτό του παίχτης. Cooperative, δηλαδή να είναι όλοι μαζί μια ομάδα. 2, 3 ομάδες, 4 ομάδες. Time limit, εδώ είναι που θα σπονάρουν με τον που μπαίνουν στο νησί. Εδώ έχει να ξεκινήσουν με full health, full shield κτλ. Για σφαίρες, απεριόριστες σφαίρες, απεριόριστα materials. Damage που θα κάνει το pickaxe. Fall damage, grabby και τα σχετικά. Και εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό setting. Αυτό το setting είναι τα permissions, που θα δώσεις στα άτομα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι έχουν μπει 3 άτομα μαζί σου στο νησί σου. Ωραία. Αν το έχεις everyone, μπορεί ο καθένας να κάνει edit, να καταστρέφει και να χτίζει. Οπότε καλό είναι άμα είσαι με άκυρους που μπορούν να σου καταστρέψουν το νησί, να πατήσεις only me και μόνο εσύ θα μπορείς να χτίζεις, να κάνεις edit και τα σχετικά. Και υπάρχει και το reset island με το τρίγωνο, το οποίο κάνει reset το island και διαγράφει τα πάντα που έχεις χτίσει. Οπότε ναι. Και εδώ πέρα πατάς απλά το back to creative hub και σε βάζει πίσω στο hub αυτό που ήμασταν πριν εδώ, το lobby. Και από εδώ μπορείς να αλλάξεις, να πας στο νησί 2 ας πούμε που έχεις φτιάξει, το νησί 3, νησί 4. Λίγο πολύ αυτό είναι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σας πω, νομίζω σας τα εξήγησα όλα αναλυτικά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα βιντεάκια. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.